Μαρία Ρόνι, εντείνονται οι πιέσεις των Νετανιάχου. Η Γαλλία, μάλιστα, μιλά για κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Ναι, η Γαλλία, πρέπει να πούμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δημοσιεύει σήμερα άρθρο, κοινό άρθρο, μαζί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, και τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα τον Δεύτερο, με την οποία οι τρεις ηγέτες ζητούν την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Το άρθρο αυτό δημοσιεύεται σήμερα στην γαλλική Le Monde, στην αμερικανική Washington Post, σε μια εφημερίδα της Ιορδανίας και της Αιγύπτου. Αυτό που τονίζουν οι τρεις ηγέτες είναι ότι ο πόλεμος στη Γάζα και ο καταστροφικός ανθρώπινος πόνος που προκαλεί πρέπει να τελειώσει αμέσως. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη καθιέρωσης μόνιμης εκεχηρίας στην Γάζα, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητούν επίσης την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα και προειδοποιούν το Ισραήλ για τις επικίνδυνες συνέπειες μιας επίθεσης στη Ράφα. Καταδικάζουν όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκριτων επιθέσεων κατά αμάχων, και καταλήγουν λέγοντας ότι καμία ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να προέλθει από βία και πόλεμο, και ότι η ειρήνη θα προκύψει μόνο από τη λύση δύο κρατών. Καλούν τέλος το Ισραήλ να βάλει τέλος στις επικιστικές δραστηριότητες.